την δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν μια νέα αρχή στη σχέση τους με το κράτος, διαγράφοντας την πράξη στο παρελθόν και όσα αναδρομικά είχαν καταλογιστεί από τους Δήμους λόγω των τυχών παραλήψεων και των διαφορών που υπάρχουν στις δηλώσεις των ακινήτων που είναι καταχωρημένα στο Ε9 και στην βάση χρέωσης των δημοτικών τελών του ΔΔΕ. Οι πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν δηλώσει τον ακριβή αριθμό τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, έχουν το περιθώριο ως τις 31 Μαρτίου να το πράξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ με το πάτημα ενός κουμπιού από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή ή και από το κινητό τους με 4 κλικ, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία κανενός σε καμία υπηρεσία, χωρίς καμία ταλαιπωρία και χωρίς να είναι απαραίτητη υποβολή οποιοδήποτε δικαιολογητικού. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι υπηρεσίες των Δήμων θα πρέπει να κάνουν τις σχετικές διασταυρώσεις μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων από τους πολίτες. Το κράτος είναι ένα, οφείλει να γίνει και ένα στην πράξη. Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, αυτή είναι η στόχευσή της, αυτή υπηρετείται από πρωτοβουλίες και πολιτικές όπως αυτή που ανακοινώνουμε σήμερα. Γιατί αν το δει κανείς απλά, τι ερχόμαστε να διορθώσουμε σήμερα, τον εξής παραλογισμό, ότι ήταν άλλα τα τετραγωνικά των σπιτιών δηλωμένα στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα στην κεντρική κυβέρνηση. Αυτό σήμερα με αυτό το μηχανισμό επιλύεται μέσω της χρήσης απλών τεχνολογιών. Αυτή πρέπει να είναι η επόμενη μέρα στη δημόσια διοίκηση, αυτή είναι η επόμενη μέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μια μέρα που πλέον οργανωνόμαστε και μπορούμε όλοι αυτοί οι φορείς που αναφέρθηκαν νωρίτερα να συντονιστούμε για ένα προφανές το να μην ξαναφέρουμε όλους τους δημότες, όλους τους πολίτες με φωτοτυπίες υπό μάλιστα δημαρχία. Πραγματικά τρόμαξα στην ιδέα του τι θα έπρεπε να ξανακάνουν οι δημότες μας όταν ορθά πάρθηκε η απόφαση πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών για να προχωρήσουμε σε αυτή τη ρύθμιση. Στην ουσία δημιουργούμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους δημότες ανάμεσα στο δημότη και την αυτοδιοίκηση και έτσι ακριβώς πρέπει να συνεχίσουμε. Οι οδηγίες χρήσης που ανέφερε ο κύριος Τσιάμης βρίσκονται εδώ πέρα, όπου μπορεί να ακολουθήσουν είτε οι πολίτες είτε οι χρήστες από τους Δήμους για να προηγηθούν στην αντίστοιχη οθόνη και να δουν όλα τα βήματα για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν, ας πούμε, τη χρήση που θέλουν να κάνουν. Λοιπόν, οι πολίτες θα πρέπει να προηγηθούν και να κάνουν μία είσοδο στην πλατφόρμα. Εδώ έχουμε την συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, είναι το πρώτο σύστημα με το οποίο διαλειτουργούμε. Από εδώ μαθαίνουμε με ασφάλεια τον πολίτη τον οποίο επιθυμεί να κάνει τη δήλωση, ώστε με αυτόν τον τρόπο, με το αφημί του, να μπορέσουμε να φέρουμε τα κίνητά του και να μην χρειάζεται να τα ξανασυμπληρώσει.